Κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες βουλευτές, κύριοι Υπουργοί, σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας να με ακούσετε. Ο τύπος έχει κηρύξει ένα πόλεμο εναντίον μου, ότι δήθεν εγώ πάω με το ΣΥΡΙΖΑ. Πρωτοσέλιδα άρθρα, ότι πάω με το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ με το ΣΥΡΙΖΑ συνέκλεινα μόνο στο θέμα της απλής αναλογικής. Για να εξηγούμεθα. Και είναι το θέμα αυτό ουσιώδες, δεν είναι δευτερεύον, διότι είναι το πάγιο αίτημα του κόμματός μου της Ένωσης Κεντρών, αλλά και φαντάζομαι και όσων έχουν δημοκρατικές αντιλήψεις στη χώρα αυτή. Η Νέα Δημοκρατία, με συμμάχους την κυρία Φόφη και τον κύριο Σταύρο, ξαναέδωσαν στον κύριο Μητσοτάκη την ελπίδα 50 εδρών μπόνους. Η ιστορία το κατέγραψε και ο λαός θα το εκτιμήσει και αναλόγως. Αν τους ξαναψηφίσει σημαίνει ότι συνενεί, εάν όμως τους τιμωρήσει θα φανεί τη νύχτα των εκλογών. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να περάσει η απλή αναλογική και να γυρίσει σελίδα ο τόπος από τις αυτοδυναμίες και από τις αλαζονίες να πάμε στις συνεργασίες. Η Νέα Δημοκρατία βέβαια έχει κάνει μια εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα ότι θα έχουμε κυβερνησία. Και βοηθήθηκε σε αυτό και από δηλώσεις και υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνανε 20 μέρες πριν ψηφίσουμε εδώ και λέγανε θα μείνουν 30 έδρες μπόνους και ο αρμόδιος υπουργός. Γίνανε μεγάλα λάθη. Γιατί και στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται υπήρχαν διχασμένες αντιλήψεις. Ευτυχώς που πριτάνευσε η λογική. Αλλά για την απλή αναλογική βλέπω ότι ξεχάσαμε και τώρα μπαίνουμε στην παιδεία, στο ένα στο άλλο. Την ξεχάσαμε την απλή αναλογική. Και γι' αυτό όταν με ρώτησαν κάποιοι δημοσιογράφοι τόσο πολύ καίγεσαι για την απλή αναλογική, λέω ούτε του ίδιου του Τσίπρα δεν ήτανε στόχος όσο ο δικός μου. Δεν τον είδα και τον κύριο Τσίπρα στις ανά την Ελλάδα περιοδίες του να μνημονεύει το θέμα της απλής αναλογικής διαρκώς. Κάποια στιγμή τον είδα και μου είπε ότι αντιλήφθηκε ότι το να κυβερνάει μια κυβέρνηση με 153 είναι ο λίγον τι άκαρπο και αναποτελεσματικό και θα ήταν καλύτερα να υπάρχει μια κυβέρνηση 3-4 κομμάτων. Γι' αυτό βγήκα και είπα, έγινε όριμος ο Πρωθυπουργός. Εγώ είμαι ευθύς όποιος σε αυτόν τον τόπο οριμάζει και τολμάει και λέει δημόσια τις απόψεις του, εγώ θα τον επιβραβεύω. Αλλά ζήτησα στις συναντήσεις μου με τον κύριο Τσίπρα να σταματήσει να περνάει νομοσχέδια με 153. Το θεωρώ διχαστικό. Μπορεί αριθμητικά να του βγαίνει. Αλλά εγώ προσωπικά το θεωρώ διχαστικό. Το δε θέμα της παιδείας, που είναι μείζον θέμα, δεν έπρεπε να περάσει με 153. Έπρεπε να διαβουλευτείτε πολύ περισσότερο και έπρεπε να φτάσουμε σε μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση ξανασυνεχίσει τα ίδια να περνάει νομοσχέδια με 153, θα μπούμε πάλι στη λογική που ήμασταν και στο κλίμα που ήμασταν προ της απλής αναλογικής, ένα κλίμα έντασης, που οι μεν θα λένε θα τα καταργήσουμε όλα όταν έρθουμε, οι δε θα λένε τα άλλα, και τσάμπα πήγε και αυτό το εγχείρημα της απλής αναλογικής. Τσάμπα πήγε, γιατί εγώ δεν το είδα τόσο ως τρόπο να βελτιωθεί ο πολιτικός βίος της χώρας, αλλά το είδα και σαν τρόπο να αλλάξει η συμπεριφορά των κομμάτων πια. Το είδα σαν μια αφετηρία αλλαγών, το είδα το νομοσχέδιο της απλής αναλογικής. Εάν συνεχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τα 153, επανέρχεται στην παλαιά περίοδο του τη διχαστική, των συγκρούσεων και δεν νομίζω να τον εξυπηρετεί. Ούτε τον ίδιο. Εκτός αν πια
επαληθεύσει της Νέας Δημοκρατίας τις απόψεις ότι το νομοσχέδιο το φέρατε μόνο για να βλάψετε τον κύριο Μητσοτάκη να μην γίνει πρωθυπουργός. Που εγώ πιστεύω ότι τέτοια σοβαρά νομοσχέδια και κορυφαία δεν πρέπει να έρχονται με στόχο το να μην γίνει πρωθυπουργός κάποιος, αλλά με στόχο να βελτιωθούν τα πολιτικά πράγματα μιας χώρας. Αυτό πιστεύω. Συνεχίζεται λοιπόν η εκστρατεία εναντίον μου ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Οι δημοσιογράφοι και βγήκα εχθές σε μια τηλεόραση και είπα εάν πάω με τον Τσίπρα να μην ξαναψηφίσει κανένας Ένωση Κεντρών. Τι άλλη δήλωση να κάνω. Όλες οι εφημερίδες γράφουν το ότι πάω με τον Τσίπρα. Και επειδή συμπίπτει ένα ταξίδι τώρα στην Νέα Υόρκη και είναι καλεσμένος ο Πρωθυπουργός ως αρχηγός κράτους, είναι καλεσμένος ο Πρωθυπουργός, και στο ίδιο συνέδριο είμαι καλεσμένος και εγώ, από πρωτοβουλίες των Ομογενών είμαι καλεσμένος. Σήμερα όλα τα site και όλες οι εφημερίδες ότι πάμε έξω να κλείσουμε το Κονέ, ότι το δήλωσε αυτό ένας κύριος Κενκέρογλου, δήλωσε ότι είμαι, ο Τσίπρας παίρνει μαζί του το Λεβέντη στη Νέα Υόρκη και γράφει παρατήρηση αυτός ο κύριος ο Κεκέρογλου, προφανώς ένας βουλευτής της Φόφης είναι, ότι το Κονέ έκλεισε, ο Τσίπρας παίρνει μαζί του στη Νέα Υόρκη το Λεβέντη. Το παραθέτω παρακαλώ αυτό. Κονέ. Κονέ. Το λένε, ναι, δεν ξέρω τι θα πει Κονέ. Connection. Συμφωνία. Λοιπόν, αλλά μια και στο Δημοκρατική Συμπαράταξη και την κυρία Φόφη ξέρουν ότι εγώ θα πάω με τον κύριο Τσίπρα, έχω ένα δημοσίευμα εδώ της εφημερίδας Αυγής, το οποίο το είδαμε δέος, ότι χρωστάει το ίσταμε λεφτά και τα ζητάει ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών πίσω. Και ακούστε τα λεφτά, γιατί είχαν ληφθεί από το ίσταμε τα λεφτά. Είχαν ληφθεί λοιπόν 398.000 ευρώ το 2002 για να υλοποιήσει τρία προγράμματα, το ίσταμε, αναπτυξιακής συνεργασίας ήτι την αναδιάρθρωση της Βουλής της Γεωργίας, του κράτους της Γεωργίας, την αναδιάρθρωση της Βουλής και τη δημιουργία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη Βουλγαρία. Είχε πάρει 398.000 ευρώ και τα ζητάει πίσω ο κύριος Υπουργός, που έχει υποχρέωση να τα ζητάει, γιατί το ελεκτικό συνέδριο δεν μπορεί να κάτσει με τα χέρια σταυρωμένα και να παίρνει. Άρα έχουμε λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει και άλλες δραστηριότητες. Δημιουργεί εταιρείες στην Βουλγαρία και βοηθάει το κράτος της Γεωργίας να αναπτυχθεί. Έχουμε αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες βέβαια είναι στα χαρτιά δραστηριότητες, γιατί για να ζητούνται τα λεφτά πίσω, οι δραστηριότητες δεν υπήρξαν. Παρακαλώ θερμά να γραφτεί στα πρακτικά και να δώσουν απάντηση. Εγώ δεν έχω κακία προς Θεού. Εάν τα λεφτά τα πήραν καλώς, να τα κρατήσουν, αλλά αν τα πήραν ως ΜΚΟ, καταρχάς το ίσταμε είναι ΜΚΟ, αυτό το πράγμα ως ΜΚΟ λέει τα πήραν. Και μήπως έχετε κάνει και εσείς τα ίδια με το Καραμαλής. Έτσι, γιατί αν ψάξουμε αλίμονό μας, αν πάμε πιο παλιά και θα βρούμε υπουργεία να χρηματοδοτούν. Δηλαδή είχαμε κόμματα που παίρνανε λεφτά, είχαμε δάνεια που δίνανε οι τράπεζες αφαιρέγγια, είχαμε τις ΜΚΟ και τα ιδρύματα που παίρνανε και αυτοί και παίρνανε για δουλειές που δεν επραγματοποιήθησαν. Και κάθεστε εσείς στην εξεταστική και ψάχνετε, τι ψάχνετε, ψάχνετε μήπως πήραν τα δάνεια, δεν καταλαβαίνω, θα γυρίσει κανείς δάνεια από αυτούς που ψάχνετε. Εγώ, ξέρετε, κάνουμε μία εξεταστική νομίζω, δεν έχει τελειώσει, για το θέμα των δανείων και παρήλασε ο Κοντομινάς, παρήλασανε... Έχετε την άποψη, εκτός αν έχετε χρόνο για χάσιμο ως βουλευτές, αντί να πηγαίνετε στα καφενεία, έχετε την άποψη ότι κάποιος θα γυρίσει λεφτά ή τα κόμματα... Ότι θα γυρίσει λεφτά. Η Νέα Δημοκρατία για να γυρίσει τα λεφτά πρέπει να περάσουν 200-300 χρόνια. Σας παρακαλώ τώρα. Ή θα γυρίσει κανείς από αυτούς που φάγαν τα λεφτά. Τα λεφτά έπρεπε να μην δοθούν. Τα λεφτά, αν είχαμε στοιχειώδη σοβαρότητα. Λοιπόν, η κυρία Φόφη βγήκε σε ένα κανάλι, νομίζω, θυμάμαι στον κύριο Χατζή στο Sky, και είπε ότι εγώ άλλα λέω σήμερα, άλλα λέω αύριο.
Ειλικρινά, αν σας φέρω τα χαρτιά μου από το 90 και τα έντυπά μου, γιατί έχω ένα αρχείο, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος που λέει μόνο τα ίδια. Και έχω λάβει και τηλεγραφήματα και επιστολές από πολλούς και δικούς μου συνεργάτες. Λέει, λες πολλές φορές τα ίδια. Λέω, να φοβάστε αν αλλάζω. Όταν ο πολιτικός λέει τα ίδια, μην τον φοβόσαστε. Γιατί έχει πιστεύω μέσα του. Όταν αλλάζει συνεχώς, ανάλογα με το τι προτείνουν οι επικοινωνιολόγοι, εκεί να τον φοβόσαστε. Αυτή είναι άποψή μου. Άποψή μου. Βγήκε επίσης κάποιος δημοσιογράφος σε κάποιο κανάλι και είπε χθες ότι παρουσία ενός βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δήλωσα, λέει, στον προθάλαμο του σταθμού, ότι θα πάρω αντιπροεδρία κυβερνήσεως από τον Τζίπρα, θα πάρω Υπουργείο Ανάπτυξης, καμία δεκαριά υπουργεία κλπ. Αλλά δεν λέω, λέει, το όνομα του βουλευτή. Δεν λέω, λέει, το όνομα του βουλευτή. Εγώ θα σας πω τι έγινε. Πήγα να μιλήσω στο κανάλι και μου λέει αυτός ο δημοσιογράφος. Μου λέει, κύριε Λεβέντη, τι σας κάνανε, λέει, και πήγατε με τον Τζίπρα. Τι σας δώσανε. Λέω, εγώ δεν έδωσα τον Τζίπρα τίποτα. Εκείνος έχασε τον πόνους που θα μπορούσε ως μεγάλο κόμμα να ελπίζει να το πάρει. Δεν είδα να πάρει κάτι για να μου δώσει ένα αντάλλαγμα γιατί πήρε. Έχασε. Ο Μητσοτάκης πήρε 50 έδρες και πρέπει να απολογηθούν οι Φόφοι και ο Σταύρος γιατί του τα προσέφεραν. Εκείνοι πρέπει να απολογηθούν. Τότε λοιπόν λέει, και τι υπουργεία σας δίνει και λαστός και αυτά. Λέω, ακούστε. Η κυρία Γεννηματά, εντάξει, συγγνώμη, εμένα αν με πείτε Βασίλη δεν θίγομαι. Ναι, ο Ανδρέας είχε ένα ωραίο όνομα, Ανδρέας, που ποτέ δεν παρεξηγήθηκε και να πει πέστε με Παπανδρέου. Λοιπόν, τι λέγαμε και όλα, με συγχωρείτε γιατί με διακόψατε. Πώς, για τον Ανδρέα, ότι δεχόταν να τον λένε Ανδρέα. Όχι αυτό. Α, για τα Υπουργεία. Λοιπόν, και είπα γελαστός στον εν λόγω κύριο δημοσιογράφο ότι θέλω αντιπροεδρία κυβερνήσεως, ανάπτυξης και καμιά δεκαριά Υπουργεία, λέω. Γιατί και εμείς είμαστε κόμμα, πρέπει να κάνουμε ρουσβέτια, λέω. Ο βουλευτής, τον οποίον δεν ανέφεραν, λέγεται Βέτσας Δημήτριος και είναι βουλευτής Φθιώτιδος. Και παρακαλώ τον κύριο βουλευτή, όποτε μιλήσει, να πει... δεν κατάλαβε ότι έκανα λογοπαίγνιον ο δημοσιογράφος. Και λέει, υπάρχει ομολογία ότι είχατε συμφωνήσει υπουργεία. Το είπε μόνος του, λέει ο κύριος Λεβέντης. Δεν αντιλήφθηκε ότι αστειευόμουν. Δεν το αντιλήφθηκε. Δεν πειράζει. Θα το αντιληφθεί όταν δει ότι ο μεν κύριος Λεβέντης θα είναι ένωση κεντρών στις εκλογές και θα δίνει τη μάχη για το κέντρο. Κάποια άλλα κόμματα όμως θα είναι θυγατρικές του κυρίου Μητσοτάκη. Και κάνω και μία σύσταση στον κύριο Μητσοτάκη. Νομίζει ότι παίρνοντας ένα στέλεχος από εδώ και ένα στέλεχος από εκεί θα αυξήσει το ποσοστό του. Ο κόσμος δεν εκτιμά τέτοιες συμπεριφορές. Και μια και διαψεύδουν κάποιοι ότι παίρνουν κάποιους, το μέλλον δεν θα δείξει. Το μέλλον θα είναι αδιάψευστο αν παίρνετε ή όχι. Εγώ εξηγούμε. Για την παιδεία τώρα. Έχω να πω ότι είναι κατ' εμέ το άρθρο 28 είναι τελείως λάθος. Γιατί δεν έπρεπε υπηρεσιακά. Ακούστε, έχουμε μνημόνια και έχουμε δυσκολίες οικονομικές. Αν πάμε λοιπόν σε ένα σχολάρχη και του πούμε γίνονται μόνιμοι οι καθηγητές σου, ιδιώτες σχολάρχοι, επειδή έχουν καθυστέρηση διδάκτρων, τα ιδιωτικά σχολεία έχουν καθυστέρηση διδάκτρων, δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Οπότε μη δυνάμενοι να απολύσουν, τι θα σπάθουν, θα κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον. Τουλάχιστον όσο υπάρχουν μνημόνια και οικονομική δυστοκία, πρέπει να επιτρέπεται για πολύ σοβαρούς λόγους η απόλυση. Και πρέπει αυτούς τους σοβαρούς λόγους να τους κρίνουν ή τα δικαστήρια ή επιτροπές όχι κομματικές συνδικαλιστών. Επιτροπές σοβαρές που το αποτέλεσμά τους να είναι σεβαστό. Είναι λάθος η σκέψη. Το μόνο σωστό που διαπίστωσα σε αυτό το νομοσχέδιο και θα το ψηφίσουμε είναι που δίνεται ξανά στους αιώνιους λεγόμενους φοιτητές το δικαίωμα να επανεγγραφούν και να είναι φοιτητές. Και θέλετε να σας πω γιατί. Γιατί έχω πολλούς ανθρώπους, τυχαία δεν ξέρω, έχω καμία δεκαριά φίλους που είναι άλλος 60 χρονών, άλλος 50 και μου ζητούν
να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια. Και είχα στείλει μια επιστολή στην Μπενάκη, νομίζω αυτή ήταν βουλευτή, ένα χρόνια τώρα, και της έλεγα δεχτείτε τους αυτούς τους φοιτητές. Μου λέει μην είναι τρελή, διότι όταν θέλει ένας 60 χρονών να είναι, γίνει γιατρός, μπορεί να είναι και τρελός. Ακούστε, σε όλο τον κόσμο, όποτε θελήσει ένας 25 χρονών ή 30 ή 18 ή 60 να γίνει φοιτητής, γιατί ήταν να το στερήσουμε, αφού έτσι κι αλλιώς δεν θα ασκήσει το επάγγελμα. Εδώ και οι 20άριδες που βγαίνουν, δεν υπάρχει περιπτώριο να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί να στερήσεις το όραμα ενός ανθρώπου να γίνει γιατρός στα 60 του. Είναι έξοδο, βλάπτει, λέει κόβουμε τους αιώνιους φοιτητές. Γιατί, δηλαδή, τι θα βλάψει τη χώρα αν βγαίνουν και 500 άνθρωποι κάθε 2-3 χρόνια και αποκτούν το δίπλωμα σε μεγάλη ηλικία. Θα πάθουμε τίποτα, ας μην το ασκήσουν, ας πούμε, όποιος παίρνει πέραν των 60 το πτυχίο να μην έχει δικαίωμα να γράφεται σε επαγγελματικούς συλλόγους, να μην ασκεί το επάγγελμα. Για να μην βάλουμε έναν τέτοιο να χειρουργεί στα 61, όταν έχει πάρει το πτυχίο κατά από αυτές τις συνθήκες. Υπάρχουν, αλλά να στερήσεις τον άλλον από το δικαίωμα να πάει να φοιτήσει όταν μπορεί αυτό να είναι το πιο λαμπρό του όνειρο, αυτό είναι αδιανόητο. Παρακαλώ θερμά, είναι σωστή η διάταξη. Νομίζω ότι την είχε καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Είχε καταργήσει ένα δικαίωμα κάποιων ανθρώπων στη μάθηση. Έτσι το βλέπω εγώ. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Το άρθρο επίσης 27 το βλέπω λίγο σόλικο, γιατί γυρίζει 20 χρόνια και ζητάει αφού θα είναι 6-7.000 οι πανεπιστημιακοί, που δεν αξίωναν οι Βρετανικές αρχές το ποσοστό που πρέπει να έδιναν, 15%, και θα πάμε τώρα σε ανθρώπους και θα τους γυρεύουμε πίσω και θα καταστρέψουμε οικογένειες. Αυτό το πράγμα έπρεπε ή να γίνει μικροτέρου χρόνου χρέωση ή να μην γίνει, να γίνει εφεξής. Το βλέπω σαν λάθος αυτό το πράγμα, γιατί είναι 6-7 άνθρωποι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι δεν ενήργησαν δολίως, ενεργούσαν με κριτήριο γνωματεύσεις του νομικού συμβουλίου του κράτους. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γνωματεύσεις, τις οποίες σε θεωρούσαν βαρύνουσες, δεν θα λειτουργούσαν έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει να το δει η κυβέρνηση με καλοσύνη, διότι ο σκοπός αυτής της Βουλής δεν είναι να καταστρέφει ανθρώπους, αλλά να φτιάξουμε από εδώ και πέρα την Ελλάδα σε νέες βάσεις. Λοιπόν, δεν θέλω να καταχραστώ και το χρόνο. Δεν θέλω να καταχραστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, που με ακούσατε. Θέλω να τονίσω άλλη μια φορά προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάτι. Το νομοσχέδιο για την απλή αναλογική, αν ήταν απλά μια μαχαιριά προς το Μητσοτάκη, εγώ δεν το είδα έτσι και γι' αυτό το ψήφισα. Πιστεύω ότι το πιστεύατε. Παρακαλώ θερμά να μην ξαναπερνάτε νομοσχέδια με 153 για να μην γυρίσουμε τη Βουλή στα προηγούμενα, γιατί καταστρέφουμε κάτι που πήγαινε να χτιστεί. Ευχαριστώ. Πιο προσωπικό. Για εξηγήστε μας. Ανέφερε ένα δημοσίευμα. Ο κύριος Πρόεδρος επιλέξει. Αναφέρθηκε. Ναι. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε τεκμηριώσει το προσωπικό. Ο κύριος Πρόεδρος αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου και βεβαίως αναφέρθηκε και στην Πρόεδρο και σε άλλους αρχηγούς με έναν τρόπο απαξιωτικό, τον οποίο του τον επιστρέφω, δεν θα τον χαρακτηρίσω, και γνωρίζει πολύ καλά ότι μπορούν να μιλήσουν κι άλλοι με το απαξιωτικός τρόπος. Βεβαίως είστε δικαιολογημένος, γιατί τελευταία φιλορροείτε, εκτός από τον κύριο Καλιάνο, έχετε χάσει και πολύ μεγάλο. Τώρα αυτό όμως δεν είναι επί προσωπικού επίθεση που κάνετε. Με διέκοψε, κύριε Πρόεδρε. Σας παρακαλώ τώρα. Τι σας παρακαλώ. Μα είπατε επί προσωπικού, αυτό σας παρακαλώ. Να μην τα φθηρά στο προσωπικό θέμα. Δεν θα κάνουμε όλη την πολιτική ομιλία μας τώρα. Ορίστε, τι προκαλείτε. Λοιπόν, πείτε για το προσωπικό σας. Εάν μιλήσω για μισό λεπτό, θα ολοκληρώσω. Λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος, όταν το 85% κρίνει σήμερα την κυβέρνηση, είναι δίπλα στον κύριο Τσίπρα και νομίζει ότι κατά καλό καιρό βρέχει. Αυτό είναι δικό του θέμα όμως. Αλλά ταυτόχρονα φαίνεται ότι έχει κάνει και σύμβαση με τον Μητσοτάκη. Προπαγανδίζει εδώ ότι είναι πρώτος ο Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές. Αυτός είναι ο κύριος Λεβέντης και αυτή είναι η σταθερότητά του. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Φαίνεται ότι η κατάχρηση που γίνεται στο προσωπικό έχει φτάσει σε εξωφρενικά επίπεδα. Κύριε Πρόεδρε, για το λόγο. Βάσει των δημοσκοπήσεων δήλωσα ότι είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός αν έχει άλλους δημοσκοπήσεις ο κύριος. Όσον αφορά ότι υπάρχει απαξιωτικός τρόπος, γιατί ζήτησα απαξιωτικές λέξεις και τώρα ανεφέρθηκε η έννοια απαξιωτικός τρόπος. Εδώ ο κύριος Σκανδαλίδης, που είναι πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ, με δήλωσε γραφικό πριν μια εβδομάδα και κόντευα να μπω μέσα να έχουμε. Λοιπόν, και το είπε, όχι, λέει, συμπάθειες έδειξαν, συμπάθειες. Σας παρακαλώ. Καλώς. Θεωρείτε λήξαν το επεισόδιο.